εξελίσσεται για την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας. Ξεκινάει μια εβδομάδα πολλών διευκρινήσεων και θα έλεγα συνεννοήσεων όσον αφορά το έργο των 60 εκατομμυρίων, το οποίο αφορά τα συμπληρωματικά έργα στην περιοχή της Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στο φράγμα των Μπραμιανών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι και θα ήταν σε εξέλιξη αν δεν είχαμε οδηγηθεί σε αυτή την ενημέρωση, την έμεση ενημέρωση για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο έχει μια αδυναμία σε σχέση με την υλοποίησή του, μιας που υπάρχει και η απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Ανδρουλάκη. Ήσασταν παρόν, δώσε το παρόν προχθές, στην έκτακτη σύσκεψη που κάλεσε ο Αγροτικός Σύλλογος. Και θα ήθελα να δούμε έτσι πώς το χειριζόμαστε. Δεν θα ρωτήσω πώς φτάσαμε εδώ και γιατί απεντάχθηκαν αυτά τα έργα, έτσι. Θέλω να δω τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το ότι απεντάχθηκαν είναι γεγονός. Τι θα κάνουμε ως κοινωνία Ιεράπετρας, Λασιθίου, πια για αυτό το ζήτημα? Να σας πω και κάτι. Είναι και ο ΒΟΑΚ βεβαίως, έτσι. Είναι και ο ΒΟΑΚ, ναι. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρω σε εσάς και στους ακροατές σας είναι ότι τα έργα τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ένα χρονοδιάγραμμα, θα έλεγα ασφιχτικό, σε σχέση με την υλοποίηση. Όλα τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν μια καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των έργων 31 Δεκάτου του 2025. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το ασφιχτικό χρονικό πλαίσιο ενδεχομένως σε ένα τόσο μεγάλο έργο θα έπρεπε να είχαν γίνει και να είχαν προβλεφθεί διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως αυτό που είναι σημαντικό να σας αναφέρω είναι ότι την ευθύνη του συγκεκριμένου έργου εξ ολοκλήρου την είχε το Υπουργείο Υποδομών και το Γραφείο Δέλτα 19, το οποίο αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα του Υπουργείου Υποδομών. Μιας που και σε αυτό μέσα ήταν ενταγμένα όλα τα έργα ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Αυτό όμως, κύριε Ανδρουλάκη, δεν το γνωρίζαμε πριν τις εκλογές, τώρα μην τρελαθούμε. Δεν το γνωρίζαμε αυτό, ότι είναι το πλαίσιο ασφιχτικό, ότι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Αυτά γιατί, ας πούμε τώρα... Η εξέλιξη αυτή μας ξάφνιασε, ενώ πραγματικά αυτά, δηλαδή, λογικά θα το ξέραμε. Και φαντάζομαι κάποιοι το γνώριζαν. Δεν ξέρω αν εσείς το γνωρίζατε από Μάιο, τέλος πάντων πριν τις βουλευτικές εκλογές, ότι υπήρχε κίνδυνος απένταξης ή μήπως είχε απενταχθεί κιόλας και δεν το ξέραμε. Προσωπικά δεν το γνώριζα, αλλά γνωρίζοντας όμως άλλα έργα τα οποία διαχειριζόμαστε σαν περιφέρεια Κρήτης, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα για την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος. Το συγκεκριμένο έργο, όπως σας ανέφερα, την ευθύνη εξ ολοκλήρου την είχε το Υπουργείο Υποδομών και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Δέλτα 19. Όμως, μέσα από αυτή την εξέλιξη και την διαδικασία είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι αρχές του Δεκέμβρη γίνεται και μια συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση να δούμε συνολικά κυβερνητικά να δουν την προσέγγιση της υλοποίησης ή μη υλοποίησης κάποιων έργων. Όμως, αυτό που κοιτάμε εμείς από τη δική μας τη μεριά και μέσα από την συνάντηση που έγινε με παρότριση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου την προηγούμενη Παρασκευή, όπου ήταν καλεσμένη ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, αυτό το οποίο κάνουμε σύσσωμη σαν κοινωνία είναι ότι διεκδικούμε την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Ναι, κρατάω
παρακαλώ. Ναι, κρατάω ένα σημείο της αναφοράς σας σχετικά με αυτή τη διαδικασία του Δεκεμβρίου. Είπατε αν θα υλοποιηθούν ή όχι κάποια έργα. Σημαίνει ότι και το έργο αυτό μπορεί να είναι στο στάδιο της μη υλοποίησης και μη ένταξή τους σε ένα άλλο πρόγραμμα. Ή κινδυνεύουν κι άλλα να απενταχθούν από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ουσιαστικά την διαχείριση δεν την κάνουμε εμείς, δεν την κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, δεν την κάνει η περιφέρεια, δεν την κάνει ο Δήμος. Είναι μια κεντρική απόφαση, όπου πάνω σε αυτό το πλαίσιο της κεντρικής απόφασης η εκτίμησή μου είναι ότι και ουσιαστικά ο στόχος ο δικός μας θα πρέπει να είναι η άμεση χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την αγροτική οικονομία όσο και για την προστασία. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου τώρα αυτό, μην τα λέμε δηλαδή, να το λέμε όπως είναι τα πράγματα. Όμως κύριε Ανδρουλάκη, έχουμε, καλά δεν έχει αναλάβει βέβαια με τη νέα σύσταση το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά έχουμε μια σύμπραξη επί της ουσίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εδώ, γιατί δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών στη διάσταση, στην πολιτική. Εδώ τώρα τι μπορεί να κάνει, γιατί τι μπορεί να κάνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα, μιας και είστε μέσα. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή πώς μπορεί να αντιδράσει, γνωρίζοντας όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Αυτό που είναι και ουσιαστικό και σημαντικό είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία έτσι ώστε να μπούμε στη λογική ενός ουσιαστικού ψηφίσματος υποστήριξης και ανάδειξης του συγκεκριμένου ζητήματος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένη διάσταση έτσι όπως την αναλύεται εσείς, εμείς από τη δική μας τη μεριά βλέπουμε τον τόπο μας, βλέπουμε το Λασίθι, βλέπουμε την Κρήτη. Οπότε και ο στόχος είναι πάντοτε διεκδικητικός και ουσιαστικός για να προσεγγίζουμε, να λύνουμε τα προβλήματα τα οποία έχει ο τόπος και να κάνουμε την ουσιαστική πολιτική διαχείριση και ανάδειξη των ζητημάτων. Σίγουρα. Θα έρθετε σε σύγκρουση δηλαδή με την κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι ώστε και με το Υπουργείο, έτσι ώστε στην περίπτωση η οποία υπάρχει καθυστέρηση περαιτέρω ή το άσχημο σενάριο μη υλοποίηση του έργου, ποιες θα είναι δυναμικές οι αντιδράσεις και της περιφέρειας? Εμείς αυτό το οποίο διεκδικούμε πάντοτε είναι το καλύτερο για το τόπο μας και όλη η περιφέρεια Κρήτης στην πορεία της ύπαρξής της με περιφερειάρχη τον κύριο Αρναουτάκη Σταύρο. Αυτό το οποίο διεκδικούσαμε πάντοτε ήταν υλοποίηση και η πόρη, η επιπλέον όπου χρειαζόμαστε για το τόπο μας. Άρα και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίζουμε να κινούμαστε και η διεκδίκηση μέσα από τις συνεργασίες ενδεχομένως να είναι τόσο ουσιαστικές αλλά και ρεαλιστικές για την επίλυση των προβλημάτων. Τι κάνουμε λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μας αυτό τώρα το κομμάτι, το οποίο πέραν του ψηφίσματος. Δύο ζητήματα είναι ζητήματα ζωής και θανάτου, όπως λέω. Το νερό που κουβεντιάζουμε τώρα και τα νοσοκομεία, τα οποία καταραίουν και αυτά. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε τα νοσοκομεία, θέλω να δω τι θα κάνουμε, γιατί έχετε φωνή, τι θα γίνει και πώς, τι απόφαση ελήφθη προχθές στη συνέλευση, την Παρασκευή. Τι θα κάνει δηλαδή η Αντιπεριφέρεια και η Περιφέρεια Κρήτης αυτό το θέμα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Υπάρχει κάποια απόφαση, θα το συζητήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ας πούμε, αυτό το θέμα της απένταξης αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος, των σοβαρότατων έργων της περιοχής? Να σας πω όσον αφορά την διαχείριση, αυτό το οποίο έχει πραγματοποιηθεί από την συνάντηση της προηγούμενης Παρασκευής είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή ουσιαστικής διεκδίκησης για το συγκεκριμένο έργο. Εμείς από τη δική μας τη μεριά, σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, θα ανεβάσουμε το πήχη της διεκδίκησης με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε αυτή η έννοια του έργου να υλοποιηθεί και να μην χαθεί. Οπότε εκεί είμαστε και σε μια συνεννόηση με τους φορείς, τους τοπικούς, έτσι ώστε και αντίστοιχες
αποφάσεις να πάρθουν μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και να πιέσουμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά, μιας που τα αντιπλημμυρικά έργα και όχι μόνο αφορούν την προστασία μιας ευρύτερης περιοχής, η οποία έτσι όπως είναι δομημένη με την αγροτική οικονομία, το αντιπλημμυρικό έργο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής και η διασύνδεση του υδροφόρου και των μπραμιανών να είναι τέτοια έτσι ώστε να έχουμε και μια περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Μάλιστα. Άρα το πλαίσιο διαχείρισης όπου εμείς προσεγγίζουμε είναι η συνεργατικότητα, η συνδιαχείριση των λήψεων αποφάσεων σε σχέση με την πίεση και με την προσέγγιση την ουσιαστική μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, η έβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί υπάρχουν και αναφερθήκαν και στο προηγούμενο διάστημα ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα πιθανά όπου μπορεί να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο, όπως είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως είναι το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών. Άρα αυτό που είναι για μας ουσιαστικό είναι η δέσμευση για ένα και για μία μετάβαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, επειδή αναφέρθηκε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πλακιωτάκης, και βουλευτής του Νομού Λαθιστιού, για αυτά τα δύο εργαλεία. Είχατε κάποια ενημέρωση, γιατί μιλούσε για μια σχετικά άμεση ενημέρωση, το αργότερο μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η διαδικασία ουσιαστικά επένταξης του έργου. Είχατε κάποια περαιτέρω ενημέρωση εσείς σχετικά με την πορεία αυτή? Οι προσπάθειες και οι συνεννοήσεις όπου κάνουμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι στο κεντρικό επίπεδο του Υπουργείου. Είμαστε σε μια επικοινωνία έτσι ώστε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η εξασφάλιση των κονδυλίων του συγκεκριμένου προγράμματος. Άρα δεν έχω μια εικόνα καθαρή σε αυτή τη χρονική στιγμή. Εύχομαι στις επόμενες μέρες και στις επόμενες ώρες να έχω μια μεσαφήνεια, μια σκέψη ολοκληρωμένη από τη μεριά του Υπουργείου Υποδομών, και ο στόχος πάντοτε, όπως σας λέω, είναι να υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία, το χρηματοδοτικό εργαλείο και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου. Είναι εξίσου σημαντικά, γιατί η έννοια της χρηματοδότησης, η οποία να ταυτίζεται με την πορεία υλοποίησης του έργου, δίνει και την αμεσότητα σε σχέση με το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Να, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε όμως, κύριε Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που απεντάσετε ένα τέτοιο σοβαρό έργο ζωής, να βρίσκεται αμέσως και το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δημιουργήσει αυτά τα έργα, να μας ανακοινωθεί, δηλαδή ότι ξέρετε, λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε και όλα αυτά που είπαμε πριν, που έπρεπε να τα ξέρουμε από πριν, να απεντάσετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα βρίσκουμε όμως αυτό και το εντάσσουμε εδώ. Δεν θα ήταν πιο τίμιο δηλαδή για τους γεραπετρίτες, για τους λασιώτες αυτό, παρά τώρα θα δούμε πού θα το εντάξουμε, που σημαίνει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αν θα γίνει. Γιατί από το ένα, το ταμείο το ένα, το από εθνικούς πόρους φαντάζομαι ότι ψάχνουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι το ΕΣΠΑ, έτσι δεν είναι? Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, μια οπότε, πιο... Δηλαδή δεν θα έπρεπε έτσι να το θέσω, ότι ξέρετε, επειδή λόγω του ότι δεν προλαβαίνουμε το βάζουμε εδώ, σε αυτό το ταμείο, από εδώ θα πάρετε λεφτά. Ναι. Άρα είναι λοιπόν πολύ... τώρα δεν νομίζω ότι θα υλοποιηθεί αυτό το έργο, εάν δεν αντιδράσουμε δηλαδή δυνατά. Δεν νομίζω ότι κάποιοι θα παίζουν στις πλάτες μας, έτσι, πολιτικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, η έννοια της λογικής προσέγγισης ενός έργου. Εμείς όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο να υλοποιήσουμε και όταν δεσμευόμαστε ότι το υλοποιούμε, προχωράμε στο πλαίσιο και του χρηματοδοτικού εργαλείου και του χρονοδιαγράμματος. Και είναι και αυτό και το λογικό και το ουσιαστικό. Όμως...
δεν είμαστε εμείς οι διαχειριστές του συγκεκριμένου έργου και ερχόμαστε εδώ να σας πω και την έννοια της διεκδίκησης της περιφέρειας και αυτό το οποίο λέμε πάντοτε ότι η μηχανική δική μας είναι και εκείνη απόφοιτη του Πολυτεχνείου. Δεν είναι μόνο η μηχανική του Υπουργείου. Και ερχόμαστε και βάζουμε και το κομμάτι των διεκδικήσεων και σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και σαν Περιφέρεια Κρήτης, όπου ουσιαστικά εμείς αυτό το οποίο ζητάμε να έχουμε την έννοια της προσέγγισης και της διαχείρισης των έργων, έτσι ώστε να είμαστε και επόπτες και σίγουροι ότι με αυτό το τρόπο θα υλοποιηθούν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η προσέγγιση της σκέψης σας είναι ταυτόσιμη και ουσιαστικά ίδια με τη δική μας, γιατί και η έννοια του έργου του συγκεκριμένου είναι ζωτικής σημασίας, αλλά εμείς αυτό το οποίο σκεφτόμαστε από τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου είναι ότι δεν θα πρέπει να χαθεί και θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί να γίνει με τους συμπολίτες μας για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Και όσον αφορά τις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα, αυτό το οποίο είναι αντιληπτό για να είμαστε και ρεαλιστές, θα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη χρονική περίοδο γίνεται προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο, δηλαδή του 24. Άρα θα πρέπει να δούμε στις δεσμεύσεις του κρατικού προϋπολογισμού ότι είναι και το συγκεκριμένο έργο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα άμεσα θα δούμε και την πραγματική πορεία του ουσιαστικού έργου για την περιοχή της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Δηλαδή, τι ελπίδες υπάρχουν τώρα εδώ? Πώς το βλέπετε να υπάρχουν ελπίδες, δηλαδή ότι θα ξεκινήσει εντός του 24 όλο αυτό το μεγάλο έργο, έτσι είστε αισιόδοξος? Ναι, να σας πω από τη δική μου τη μεριά, επειδή είναι αναγκαίο το έργο, εκτιμώ ότι θα καταφέρει η κυβέρνηση να βρει τα χρήματα για το, και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όμως δεν θα πρέπει να είμαστε επαναπαυμένοι, θα πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και είμαστε εδώ και γι' αυτό και κάναμε και τη συνάντηση της Παρασκευής για να φανεί ότι η έννοια της διεκδίκησης είναι ουσιαστική και όχι τυπική. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι προτού κατακάτσει η όλη διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου και δευτέρου βαθμού, αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα ακολουθείτε το κυβερνητική πολιτική, το κυβερνητικό έργο που σχεδιάζεται, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, μου φαίνεται. Αυτό θα το δούμε στην πορεία του χρόνου και ευχόμαστε η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου να είναι κερδισμένη μέσα από αυτή την προσέγγιση. Υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχουν δυνατότητες για το τόπο και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε ουσιαστικά είναι οι χρηματοδοτήσεις για να προχωρήσουμε το τόπο μπροστά. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι πόροι της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, δεν είναι άπειροι, δεν είναι πεπερασμένοι και ζητάμε για τα έργα τα μεγάλα τα οποία θέλουμε τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Γιατί όχι μονάχα το αξίζει η περιοχή μας, αλλά αν θέλουμε να έχουμε δυνητικά την αναπτυξιακή πορεία, όπου η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι ένας στρατηγικός εταίρος σε όλη την Κρήτη, θα πρέπει να δοθεί και μία βαρύτητα σε αυτόν εδώ το τόπο που λέγεται Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Μάλιστα. Νομίζω στο χέρι μας είναι περισσότερο. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για την συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι ό,τι αποφασίσει εδώ ο κόσμος της Ιεράπετρας, οι φορείς της Ιεράπετρας για τη διεκδίκηση, θα είστε μαζί. Θα δηλώνει παρόν έτσι, ουσιαστικά ναι, η περιφέρεια σε όλες τις ενέργειες και η διεκδίκηση όσο, με όποια κλιμάκωση χρειαστεί να γίνει, η περιφέρεια θα είναι εκεί. Ναι. Να είστε καλά. Πάντως περιμένουμε όλοι τις αποφάσεις οι οποίες να είναι θετικές για το τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.